συγκεκριμένο πλήρους οπαδών, κάτω στο σπίτι κόκκινο. Ναι. Που ήταν μια γυναίκα. Ναι. Υπάρχει και σωρή η Ελλάδα. 2008. Μάρκο Μπότσαρ 140. Μπουγάτσα Γρηγόρη. 2,5 ώρα τη νύχτα. Κάθομαι και πίνω καφέ το πρωί. Μετά την εκπομπή. Απ' τη γωνία βλέπω ένα πλήθος από παοξίδες με έργο. Δεν θυμάμαι τι είχα πει. Δεν θυμάμαι. Δεν μιλάνε, κραυγάζουν. Πρώτο μυστικό. Δεν τους κοιτάς στα μάτια. Ποτέ το πλήθος. Ποτέ. Άμα πάτε σε τίποτα και βρεθείτε ανάμεσα σε πλήθος που είναι εναντίον σας, δεν τους κοιτάτε στα μάτια. Με την άκρη του ματιού και παίρνετε το ύφος του Κακομοίρη. Τι είναι, ρε παιδιά, τι είναι, πάλι. Θες ένα τέταρτο να καταλάβεις, να κατευνάσεις το αααα, να σου πει τι έκανε. Μετά το αάρι, το τρίτο στάδιο. Παίρνει σε σκουτάρι, αλλά κάνει πολύ πολλά τίποτα. Του κάνει ένα πουλί, αλλά κάνει το κακό μήνυμα. Είναι πολύ. Τι έγινε, παιδιά. Έμε για τον Μπέρ, ότι τον άλλο εκεί. Ότι μα κυνηγάνε να κλειδί. Σκάνει όλα, έτσι. Ο παδικό ήταν το θέμα, τώρα δεν έχει. Λέω, παιδιά, έχει τα πόδια μήνυμα. Τι σημαίνει. Παρασύρθηκα. Γιατί λέω, σε αυτή την κατάσταση λέω, με έβαλε ο κόκκινο. Ο οποίο λέω είναι ο παδό του Ηρακλή, φίλος με αυτά τα καθήκελα, τα καθάβολα τα οποία σας κάνω μαγκές και τα κλπ. Και άμα θέλετε λέω να σας το αποδείξω κιόλα, γιατί εγώ φοράω λέω παντελόνια, στα 100 μέτρα λέω μένει ο κόκκινος. Λέω άμα θέλετε πάνω σε εκεί. Έχουν πιστεί αυτοί τώρα οι καρενίβαλοι, ότι όντως θέλει ο κόκκινος. Όποιος έχει ακόμα να έχει αποδείξει ένα χρόνο, τι έχει πια λίγο μετά. Στο υπόγειο ο κόκκινος. Πάμε λέω σιγά σιγά, ακούω βογγητά το κόκκινο. Κι άλλο χέρι. Αυτός ο καριόγκης είναι αυτή. Κόκκινε! Με καριόλα κολόγρια! Πού την κλείτωσα εγώ, δεν είχα ομάδα. Δεν είχα ομάδα. Αυτός που έχει ομάδα είναι αντίπαλός σας. Είναι Ηρακλειδέας. Αυτός φταίει. Ο Ηρακλειδέας. Πού να πει μόνο. Αυτό το θυμάμαι. Δεν το ξεχνάω. Το να πείσεις κάποιον είναι δύσκολο. Θέλει τέχνη. Το πλήθος λοιπόν δεν κοιτάμε ποτέ στα μάτια, χαμηλώνουμε, κακομύριδες, δεν κάνουμε κινήσεις χειρονομίες γιατί μπορεί μια χειρονομία να πούνε ότι πάνε να χτυπήσει ότι δεν προλαβαίνεις και είσαι συνετός και λες ναι, ναι, εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.